άκουνας προς αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν, σου λέω, αυτοί οι μαλακογνώμονες Ναι. κατ' εσχύλω, Ναι. οι οποίοι μονίμως νοσταλγούν να βρισκόταν ο ίδιος ο εαυτός του σε άλλη θέση, σε άλλο τόπο, σε άλλη χώρα, σε άλλο χρόνο και με άλλη μούρη. Και Άνθρωπος πορεύονται, ναι. ο οποίος ντρέπεται για το πρόσωπό του είναι ήδη εξουδετερωμένος άνθρωπος. Εκείνο το οποίο θέλει είναι η προπόνηση και η άσκηση, ναι. ώστε το πρόσωπό σου να καταβγάζει ομορφιά και φιλοκαλία. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, το να θες εσύ να γίνεις πίθηκος για να έχεις τι, δηλαδή να έχεις ένα εξαγωγικά επιτόκια, ας πούμε, επιδότηση εξαγωγικών επιτοκίων, ας πούμε, Ακριβώς. για ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη. Αν χρειάζεται ο Παπαδιαμάντης εξαγωγικά επιτόκια για να εξαχθεί, δεν αξίζει κανέναν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού, μπορεί να βοηθάει ορισμένες μεταφράσεις, ορισμένα πράγματα, όπως δεν θα πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία, διότι πάλι ο ξένος θα συναντήσει κάτι που του είναι ξένο στη βάση της εκρηκτικής εκπλήξεως αυθεντικού προς αυθεντικό και όχι αυθεντικού προς ερζάτς και υποκαταστάτου. Μάλιστα. Εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι η τέχνη επουδενή μπορεί να είναι. Η τέχνη δεν, είναι μετακυλήσιμο είδος όπως τα κοτόπουλα. Ακριβώς, ακριβώς. Η τέχνη είναι ουσιαστικά μια προσευχή την οποία εσύ ο προσευχόμενος την δίνεις σε όλους και ο άλλος ο ευχόμενος, αυτός ο οποίος δέχεται, θα το δεχθεί με βάση μια αντίστοιχη τάξεως άσκηση. Και για να το πούμε και στην γλώσσα τη δική σου, μούσα που παιδεύει τους επικυκνωμένους. Έτσι δεν είναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε ας ξεχάσουμε αυτή την νεογιάπικη άποψη, γιατί εμένα πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Πολλές φορές έχω πάει σε αυτές τις φεντγκαλόν και έχω δει ξαφνικά τελείως μπαγκατέλες και σκουπίδια να είναι εξαγώγημες και να έχουν μεταφραστεί. Έχουμε δει άθλιες ταινίες. Δεν είναι το πάνω να περάσουμε τα σύνορα. Για να μην σου φτάσω και στην εξαίσια προτροπή, παρένεση του Ηλία του Πετρόπουλου, που κάποια στιγμή πια πεπιδισμένος από όλη αυτή την κατάσταση είπε: για το όνομα Θεού, κλείστε πια τα σύνορα στους ξένους. Εδώ μέσα γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Δραματικά και ζωντανά. Έτσι είναι. Λοιπόν. Και επομένως, όταν είσαι τόσο απορροφημένος από την δημιουργία σου και το έργο σου εδώ, ουσιαστικά το εδώ σου το μικρό είναι και το άπειρο, είναι ο πλανήτης. Ακριβώς. Το άλλο είναι ακριβώς. Ένα δευτερεύον, τριτεύον στοιχείο. Θα έρθει ή δεν θα έρθει. Ποιον και δεν πειράζει που δεν έχει μεταφραστεί ο Πεντζίκης. Εμείς τον νιώσαμε. Έτσι. Περάσαμε υπέροχα μαζί του και θα περάσουμε και άλλα εξαίσια βράδια. Και όσο πιο μεγάλη η ξέρεις είναι, τόσο πιο δυσμετάφραστη είναι. Για να μην σου πω μετάφραστη. Δεν το συζητάμε. Ο Πεντζίκης, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστεί. Μια ανακοίνωση του Πασόκα και της Νέας Δημοκρατίας μεταφράζεται. Βέβαια. Δηλαδή, μεταφράζεται υποπόδιον των ποδών μου. Δεν... Μάλιστα. Βέβαια. Αυτό είναι ίσως και μία. Αυτή τη στιγμή μία σπόντα για τα βιβλία που μεταφράζονται έξω, τα δικά μας. Όχι, δεν είναι όλα. Είναι μερικά που είναι καλά. Αλλά και αυτά, κοίτα τι γίνεται, και αυτά θα έχουν δυσκολίες προσαρμογής. Γιατί? Γιατί η κοινωνία στην οποία ο υποδόχος, η υποδοχή, η κοινωνία που τα δέχεται, δεν έχει αυτό που λέει ο Σεφέρης μαζί με τον συγγραφέα τον δικό μας, ας πούμε, ή τον ζωγράφο, τα συμφωνημένα υπονοούμενα, μάλιστα. ώστε να το πάρει αμέσως και γρήγορα. Να αναγνωρίσει ο ξένος αναγνώστης σε ένα βιβλίο, ξέρω κι εγώ, δικό μας, τα δικά του βέβαια. Και μέσα βέβαια από μια διήλυση που το κάνει η ποιότητα του δημιουργού. Επομένως δεν μπορούν να προσδοκούν αυτοί, λειτουργούν σαν, κοίτα αυτοί που λένε αυτά τα γιάπικα και τα διαβουλιά, λειτουργούν σαν μικρομεσαία στελέχη εμπορικών τραπεζών. Ακριβώς. Μια συναλλαγματική περνάει βεβαίως, αν έχει αντίκρισμα δηλαδή, το άλλο δεν περνάει διότι χρειάζονται οι αιροπραξίες, τα συμφωνημένα υπονοούμενα που λέει ο Σεφέρης και επομένως αυτά τα πράγματα θέλουν 3.000 χρόνια για να γίνουν. Ή δεν γίνονται ποτέ. Ή δεν γίνονται ποτέ, βεβαίως. Που πάλι δεν μας πειράζει. Αλλά θέλω να σου πω, Κώστα, ότι καλύτερα τουλάχιστον δεν θα κλείσουμε με την προτροπή, με την παρένεση. Πολτοποιήστε το χειμωνά επειδή δεν πουλάει έξω σήμερα. Μακάρι ο χειμωνάς να πουλάει έξω. Ο χειμωνάς είναι ήδη μεγάλος. Ακριβώς. Δηλαδή αυτοτελώς. Ακριβώς. Και ανεξαρτήτως της υποδοχής που έχει από τους άλλους. Ακριβώς. Ακόμη και για εμάς ο χειμωνάς είναι μεγάλος, παραμένοντας πολύ δύσκολος. Ακριβώς. Άρα να πολτοποιήσουμε αυτούς που τα λένε αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακολουθήσουμε μετά, γιατί θα δώσω μια διάλεξη σε λίγο. Να είσαι καλά, χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια χαρά. Άγρια και περήφανη ράτσα μου, αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Ως αύριο στις 7 που εγώ θα σου ξανάρθω, γιατί έτσι με εγώ χτυπάω πάντα την ίδια ώρα, ακριβώς 7, να συμβολέψουν μόλις σου την άνεση πάνω στους καναπεδάρες. Αλλά τώρα αντέρ και τα μήντες, μισή ώρα με χόρτασες, κλείσε τηλεόραση, τέλειωσα.